Πέτρος. Αυτό είναι ένα παλιό μου πληκτρολόγιο, το οποίο σήμερα θα αλλάξουμε. Αρχικά θα ξεβιδώσω όλες τις βίδες από κάτω για να απομονώσω την πρόσωψη, καθώς μόνο αυτήν θα βάψω. Ξεβιδώνοντάς το, βλέπουμε ότι τα πλήκτρα είναι κουμπωμένα πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει με ένα κατσαβίδι να τα ξυλώσουν. Η οποία διαδικασία ήταν πολύ χρονοβόρα, καθώς το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ παλιό και μου πήρε περίπου 20 λεπτά, που είναι πάρα πολύ γι' αυτό. Κάμε μια γρήγορη κίνηση να τελειώνουμε. Τέλος, εν τέλει τα κατάφερα και άφησα τα πλήκτρα σε συγκεκριμένη θέση ώστε να ξέρω μετά πού πάνε όταν θα χρειαστεί να τα ξαναβάλω, γιατί αφού βάψουμε την πρόσωψη, μετά αυτά θα τα ξαναβάλουμε στη θέση τους. Γάντια για να μην λερωθούν τα χέρια μου και μάσκα για να μην δηλητηριαστώ από τα σπρέι είναι must. Αυτή την περίοδο είναι λίγο δύσκολο να βρεις μάσκες, ευτυχώς είχαμε μία. Αν θέλετε βέβαια να φτιάξω ένα βίντεο για το πώς μπορείς να φτιάξεις μια τέτοια μάσκα μόνος σου, γράψτε κάτω στα σχόλια και θα το κάνω. Στην αρχή του ρίχνω λίγο άσπρο για προετοιμασία και αφού του στεγνώσει περνάμε στο επόμενο βήμα. Ζαγόρι, φίλε. Αν κάποιος από το Ζαγόρι βλέπει αυτό το βίντεο και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου, έχω το mail μου στην περιγραφή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω όσα και όποια χρώματα θέλω. Για το συγκεκριμένο διάλεξα το κόκκινο και το μπλε. Δύο χρώματα μόνο, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Ήθελα να το κρατήσω όσο πιο απλό γίνεται. Και το πρώτο βήμα είναι να ψεκάσω το νερό. Ένα από τα τελευταία βήματα είναι να το βουτήξω αργά μέσα. Εδώ έκανα ένα μικρό λαθάκι, έπρεπε να είχα φτιάξει μία λαβή ώστε να μπορώ να το τραβήξω πάνω στην επιφάνεια πάλι χωρίς να κάνω καμία ζημιά στο χρώμα, αλλά με δεδομένο ότι από κάτω δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα, μπορούσα να το πιάσω από εκεί και έτσι λύθηκε και αυτό το ζήτημα. Αφού το βγάλω από το νερό θα το αφήσω αρκετή ώρα για να στεγνώσει, εξαρτάται τον καιρό,
Ευτυχώς εκείνη την ημέρα είχε πάρα πολύ καλό καιρό, έπεφτε και ο ήλιος, πράγμα που κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα και έχει σημασία να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, γιατί διαφορετικά τα πλήκτρα θα κολλάνε. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, δεν το περίμενα ειλικρινά για πρώτη φορά να βγει τόσο ωραίο. Το μόνο που μας έχει μείνει είναι να βάλουμε τα πλήκτρα στη θέση τους. Συνέχεια γελιά αυτός. Μάγκες, αυτό ήτανε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να κάνω κάτι παρόμοιο με κανάλο προϊόν. Δείτε την playlist, like, δείτε την playlist και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!